Όπως ξέρετε, αυτή την περίοδο έχουμε ελεύθερα θέματα και ερωτήματα για την κυριακάτικη σύναξή μας. Γι' αυτό μπορείτε να θέσετε οποιοδήποτε ερώτημα θέλετε σχετικά με την περίοδο αυτή ή κάτι άλλο. Ορίστε, Αγγελική. Θέλω να ρωτήσω, μπορεί να φανεί χαζό, αλλά ο Άγιος δεν είναι εκμεταλλεύσιμος, να το πω έτσι. Δηλαδή, άμα σε βρίζουνε και δεν απαντάς. Σε περιφρονούνε και μένεις απαθής. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, σε κακομεταχειρίζονται και εσύ συνεχίζεις να ανατέλεις τον ήλιο που είπατε πριν. Δεν είσαι ο μαλάκας της υπόθεσης, συγγνώμη για την έκφραση. Δηλαδή, εγώ έτσι αισθάνομαι και δεν μπορώ. Άμα με βρίζουνε, τους βρίζω. Η Αγγελική είναι αυθόρμητη, έτσι και τα λέει. Ναι, συγγνώμη τώρα, αλλά ναι. Έτσι αισθάνομαι. Άκουσε τώρα, παιδί μου. Αυτό το να γίνεται κανείς κορόιδο εξαρτάται από τον ίδιο. Δεν εξαρτάται από τους άλλους. Το κορόιδο είναι εκείνο που κοροϊδεύει και δεν φροντίζει το δικό του συμφέρον. Και νομίζει ότι με το να εξαπατά τους άλλους ότι αυτό τον κάνει σπουδαίο. Με αυτή την έννοια και ο Χριστός φάνηκε κορόιδο στα μάτια των γραμματέων και των φαρισαίων και των στρατιωτών που τον κορόιδευαν. Τον χαστούγησαν, τον έφτισαν, τον μαστίγωσαν. Εκείνη τη στιγμή νόμισαν ότι υπερίσχυσαν. Για πόσο όμως. Για 3 μέρες. Μετά την 3η μέρα που αναισθήθη και έδειξε ποιος ήταν, όλοι εκείνοι που τον θεώρησαν κορόιδο κατάλαβαν ότι στιγματίστηκαν για πάντα στην αιωνιότητα για αυτό που έκαναν. Κορόιδο, λοιπόν, αισθάνεται ο άνθρωπος που έχει μειονεξία, που μειονεκτεί. Κορόιδο δεν μπορεί να αισθανθεί ένας που έχει πληρότητα και μάλιστα που έχει την πληρότητα του Θεού μέσα του. Ο άνθρωπος που είναι άνθρωπος του Θεού δεν έχει κόμπλεξ. Δεν θίγεται με τίποτα. Και εάν το καλοσκεφτείς και εσύ, Αγγελική, θα καταλάβεις ότι αυτός που δεν θίγεται είναι ο εξασφαλισμένος. Εάν ο καθένας έχει τη δυνατότητα να με θίξει και να μου αλλάξει την ψυχική μου κατάσταση, τότε έχει μεγάλη εξουσία πάνω μου. Είμαι κορόιδο προτού με κοροϊδέψει. Είμαι ευάλωτος προτού κυριευθώ. Και μόνο το ότι αφήνω περιθώρια σε οποιονδήποτε άνθρωπο να με θίξει, να με προσβάλλει, σημαίνει ότι είμαι πολύ ευάλωτος και αθωράκιστος. Για φανταστείτε άνθρωπο ευτυχισμένο, ο οποίος τρέμει ανά πάσα στιγμή μήπως κάποιος του αλλάξει την ψυχική του διάθεση. Μπορεί να είναι ευτυχισμένος. Μπορεί να παραμείνει ευτυχισμένος έστω και αν προς στιγμή αισθάνεται. Ο καθένας, λοιπόν, που έρχεται να με πειράξει,
να πειράξει τον Άγιο, όχι εμένα, που θεωρεί ότι είμαι εκμεταλλεύσιμος, θα καταλάβει ότι δεν πέτυχε στο σκοπό του. Διότι αν τον βρίσω κι εγώ όπως με έβρισε, έρχομαι στο ίδιο επίπεδο μαζί του. Και του δίνω την ταυτότητά μου και του λέω «Κι εγώ είμαι χάλια σαν και σένα». Έστω κι αν έχω δίκιο σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, είμαι το ίδιο χάλια. Εφόσον αντιδρώ πειραγμένος, για μένα αυτό έχει σημασία. Όχι το ποιος με πείραξε, αλλά ότι έγινα πειραγμένος, ότι πειράχτηκα, ότι ταράχτηκα. Αυτό με κάνει να αισθάνομαι ότι είμαι τελείως εκμεταλλεύσιμος και με εκμεταλλεύεται ο καθένας κακός άνθρωπος ή και διάβολος για να μην γίνω ευτυχισμένος. Εκτός τούτων, ο άνθρωπος του Θεού, επειδή δεν προσβάλλεται και μόνο που θα κοιτάξει τον υβριστή του, αυτό αρκεί για να σχηματιστεί ο άλλος, αλλά θα του πει και το λόγο εκείνο, εφόσον δεν πειράχτηκε και έχει νυφαλιότητα, θα του πει το λόγο εκείνο που, αν τον αξιοποιήσει, θα ωφεληθεί. Ο Χριστός, τι είπε σε εκείνον που το χαστούκησε. Εάν κακώς ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού. Είπα κάτι κακό, πες μου τι είπα. Εάν καλός, τι με θέρεις, γιατί με έδιρες. Έμεινε ο άνθρωπος με ανοιχτό το στόμα ο άλλος. Για πες μου, είπα κάτι κακό. Τότε, γιατί με έδιρες. Δεν είναι λοιπόν ο Άγιος εκμεταλλεύσιμος με την κακή έννοια, είναι εκμεταλλεύσιμος με την καλή έννοια. Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε καλά τον Άγιο και να ωφεληθούμε και από το παράδειγμά του και από την προσευχή του κυρίως και από τις οδηγίες που θα μας δώσει. Εάν οι κακοί άνθρωποι έβλεπαν ότι πειράζοντας τους καλούς δεν βλάπτονται οι καλοί, θα σκύλιασαν από το κακό τους. Επειδή όμως τους πληρώνουμε με το ίδιο νόμισμα, λέει συμπατριώτης μου είναι γι' αυτός. Σαν και εμένα είναι. Στο ίδιο επίπεδο κινείται. Βρίζω εγώ, βρίζει κι αυτός. Βλαστημάω εγώ, βλαστημάει κι εκείνος. Δέρνω εγώ, δέρνει κι εκείνος. Κλωτσάω εγώ, κλωτσάει και εκείνος. Άρα, είμαστε από την ίδια πάστα. Αυτό λοιπόν, Αγγελική, να σκέφτεσαι. Μην αφήνεις κανέναν να σου ταράζει το ψυχικό σου κόσμο. Δεν μας θίγει κανείς, εάν δεν θίξουμε εμείς τον εαυτό μας. Κανείς δεν μας προσβάλλει. Όσοι προσέβαλαν τον Χριστό και τους Αγίους, σήμερα είναι προσβεβλημένοι ενώπιον όλης της ανθρωπότητας. Κοίταξε, λέει, δεν ήταν εις θέση να εκτιμήσει αυτόν που είχε απέναντί του. Είχε το σαρκοθέντα Θεό απέναντί του και νόμιζε ότι είναι το χαμήνι του δρόμου. Του φέρθηκε σαν να ήταν απατεώνας, παλιάνθρωπος ο Θεός. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι το τι είπαν για τον Χριστό. Ούτως βλασφημεί, λέει. Βλάσφημος ο Θεός, κατά τους γραμματείς.
Ο Θεός είναι βλάσφημος. Το άκουσε και αυτό από μας. Άρα, ό,τι και να ακούσουμε εμείς, σαν βρισιά, σαν καταφρόνια, είναι τίποτα.